Καλωσορίζω, Ζωή, και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε αυτά τα ενδιαφέροντα που έχεις να μας πεις για την ψηφιακή βιβλιοθήκη, την Ευτέρπη. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ την επιθεωρήτρια μουσικής, κυρία Γεωργία Νεοφύτου, αγαπητή συνάδελφο και φίλη. Και ευχαριστώ και όλους τους συνεργάτες της για την πολύ εξαιρετική δουλειά που κάνουν στην Κύπρο. Ζητώ συγγνώμη που είμαι μακριά, αντί να είμαι κοντά σας, κάνουμε αυτή τη βιντεοσκόπηση, αλλά είναι για μας πολύ σημαντικό να αναδείξουμε λίγο το Ευτέρπη και να δώσουμε έτσι ένα χέρι βοήθεια σε όλους τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα και στην Κύπρο, γιατί θεωρώ ότι με τη συνεργασία, με το μοίρασμα της δουλειάς μας, με την αλληλοβοήθεια, όλα μπορούν να γίνουν πολύ καλύτερα. Λοιπόν, Ευτέρπη λοιπόν. Τι είναι το Ευτέρπη? Είναι ένα ψηφιακό μουσικό αποθετήριο. Είναι το πρώτο ψηφιακό αποθετήριο με αυτή τη μορφή δωρεάν, εντελώς ελεύθερης πρόσβασης για ελληνική μουσική, για ελληνικά τραγούδια, που δημιουργήθηκε. Συγγνώμη, κοιτάω λίγο και τις σημειώσεις μου. Που δημιουργήθηκε από την Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, την ΕΜΕ, και την Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδού, τη Βιβλιοθήκη των Φίλων της Μουσικής. Αυτοί πήραν ένα βραβείο, βραβεύτηκαν αυτοί οι φορείς με το Ίσμε Gibson Award το 2012 στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Ίσμε που έγινε στη Θεσσαλονίκη το 2012. Τι περιλαμβάνει το αποθετήριο Ευτέρπη? Βασικά θα σας πω λίγο τι περιλαμβάνει και μετά θα ασχοληθώ με το σκεπτικό μας και τη φιλοσοφία του Ευτέρπη Project, κάποια παραδείγματα και κάποιες μουσικοπαιδαγωγικές τάσεις που διαμορφώνονται μέσα στο αποθετήριο. Στο Ευτέρπη λοιπόν περιλαμβάνονται τραγούδια από διάφορες πηγές, όπως ιστορικές πηγές και σπάνια ελληνικά μουσικά ανθολόγια του 19ου και 20ου αιώνα, όπως του Ιουλίου Ένινγκ, του Αθανάσιου Αργυρόπουλου, του Ιωάννου Σακελαρίου, που μας δίνουν μια ιστορική προοπτική της μουσικής, το τι διδασκόταν στα ελληνικά σχολεία το 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Που είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και μια ιστορική προσέγγιση και για να αυτοπροσδιορίσουμε το τώρα. Δεύτερο, ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια και παραδοσιακά τραγούδια άλλων λαών, από τα οποία κάποια παρουσιάζονται και σε παρασημαντική. Όπως παραδείγματα παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια από διάφορες περιοχές του ελληνισμού και από την Κύπρο. Έχουμε παιδικά τραγούδια, δημοφιλή θα λέγαμε παιδικά τραγούδια, κάλαντα από διάφορους τόπους παιχνιδοτράγουδα και τραγούδια που συνέθεσαν Έλληνες και ξένοι συνθέτες και μουσικοπαιδαγωγοί. Όπως του Μίκη Θεοδωράκη, του Μανού Χατζηδάκη, Νότου Μαυροδία, Λέκου Ξένου, Σταύρου Ξαρχάκου, Κυπουργού, Κλέσα, Μαρίζα Σκόχ και άλλα. Το υλικό είναι διαχωρισμένο σε σχολικά επίπεδα, καλύπτοντας από το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, μαθητικές χορευτές και ορχήστρες. Φυσικά γίνεται ιδιαίτερη μνήμη στα μουσικά σχολεία, που θεωρώ ότι μπορούν να κάνουν πιο δύσκολα πράγματα σε σχέση με τη γενική εκπαίδευση. Το αποθετήριο Ευτέρπης στη σημερινή μορφή δημιουργήθηκε από τη συνεργασία τριών φορέων, όπως προείπα. Είναι η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, όπου είχα τη χαρά να είμαι επιστημονική υπεύθυνη του έργου. Κάναμε μαζί με την Μέικο Κίδου, τον Νίκο Θεοδωρίδη και τη Σοφία Αγγελίδου επιλογή του υλικού, μουσικοπαιδαγωγική επεξεργασία, συγγραφή των δεδομένων και μεταδεδομένων που βρίσκονται πάνω στα στοιχεία του. Η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη συνεργάστηκε με την ερευνητική ομάδα που αποτελείται από τους Στεφανία Μεράκου, Βάλια Βράκα, Γιώργο Μπουμπού και Βέρα Κριεζή, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την διαχείριση του υλικού, τη διαλεύκανση των πνευματικών δικαιωμάτων, την επεξεργασία και δυστύχηση μεταδεδομένων και τέλος το ΕΚΤ, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ στο στήσιμο της πλατφόρμας και είναι αυτό που ασχολείται με τη συντήρηση της πλατφόρμας. Που όσους ασχολούνται με τη μουσική πληροφορική, είναι πολύ σημαντικό φυσικά να μας κλείνουν τα χέρια ότι μια ομάδα ασχολείται με αυτό. Ποιες είναι οι βασικές αρχές? Η επιλογή και επεξεργασία υλικού έγινε κυρίως από την ομάδα της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, με βαθιά συνέστηση της ευθύνης που έχουμε για τη διάδοση των στόχων της σύγχρονης μουσικής εκπαίδευσης.
αλλά και την ενίσχυση της έκφρασης όλων των ανθρώπων με και μέσω της μουσικής. Κάποιες βασικές αρχές που διαπνέουν το έργο μας. Όλα τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν μέσα από τη μουσική. Οι μαθητές πρέπει να κάνουν μουσική στο σχολείο, να τραγουδούν, να παίζουν όργανα, να χορεύουν, να δημιουργούν, πριν λάβουν οποιασδήποτε γνώσεις ή πριν συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους. Το τραγούδι αποτελεί κεντρική δραστηριότητα στη μουσική εκπαίδευση, που όπως θα πω και αργότερα, δεν είναι το μόνο ή δεν σημαίνει ότι πρέπει να βασίσουμε τη σχολική μουσική εκπαίδευση στο τραγούδι, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ο κύριος άξονας για μια σειρά από δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν. Η διδασκαλία και μάθηση του τραγουδιού πρέπει να οδηγεί στην κατανόηση των μουσικών εννοών. Δηλαδή, αρχίζοντας από το τραγούδι, μπορούμε να οδηγηθούμε σε πάρα πολλές δραστηριότητες. Στόχος μας είναι φυσικά η εμπειρική μάθηση, αλλά και στόχος μας είναι να αναγνωρίσουμε τις μουσικές προτιμήσεις των παιδιών, να μπορέσουμε να παρέχουμε πληροφορίες και υλικό από διάφορα είδη μουσικής, διάφορα στυλ, ακόμα και έξω από τα ενδιαφέροντά μας, με στόχο να προσκαλέσουμε σε αυτό, να γίνει δηλαδή το τραγούδι μια δραστηριότητα αγαπητή σε όλους. Κάποιες βασικές αρχές της σύγχρονης μουσικής παιδαγωγικής που θεωρούμε ότι αντανακλούνται στο αποθετήριο. Ξεκινώντας από το τραγούδι. Η δημιουργική διδασκαλία μπορεί να αρχίζει από το τραγούδι, αλλά μπορεί να διαχέεται σε πολλές άλλες δραστηριότητες της μουσικής αγωγής, όπως είναι η μουσική ακρόαση, η εκτέλεση οργάνων, η κίνηση, ο χορός, αυτοσχεδιασμοί, σύνθεση, ενορχιστρώσεις φυσικά. Πολύς λόγος γίνεται και πολλή συζήτηση για το τι είναι καλό τραγούδι. Τι τραγούδι αξίζει να διδάξει ο εκπαιδευτικός? Να έχει μόνο μουσικούς στόχους, να έχει και παιδαγωγικούς στόχους. Μπορεί να διδάξει κάτι που είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών ή κάτι που δεν είναι τόσο κοντά, αλλά έχει στόχους, έχει λόγους να το διδάξει. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να έχουμε μια πληθώρα πληροφοριών, μουσικής δηλαδή πληροφόρηση και μουσικού, να παρέχουμε στην τάξη μας, γιατί αυτό βοηθάει στην καλύτερη επικοινωνία και τελικά επιτελεί καλύτερο τους στόχους της μουσικής εκπαίδευσης. Στόχος μας φυσικά είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές να εξελιχθούν μουσικά και με πολλούς τρόπους. Δίνοντας, αν θέλουμε, δυνατότητες να αναπτυχθούν τα ταλέντα του κάθε μαθητή. Άλλος μπορεί να είναι καλύτερος στην σύνθεση, άλλος να είναι καλύτερος στη μουσική τεχνολογία, άλλος να είναι καλύτερος στο αυτή. Σχηματίζοντας μικρά γκρουπ που καλλιεργούν την άτυπη μάθηση, όπως θα πω παρακάτω, είναι πολύ σημαντικό ακόμα και να καταλάβουμε ότι ο καθένας έχει άλλες δυνατότητες. Και φυσικά είναι θεμητό αυτό να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και να αναπτύξουμε διαφορετικές δυνατότητες. Ο εκπαιδευτικός είναι καλό να ενεργεί ως εμψυχωτής της μάθησης, όχι ως προμηθευτής της γνώσης. Δηλαδή, μέσα από αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και διαφορετικών μεθόδων, ο εκπαιδευτικός είναι συνοδοιπόρος. Βοηθάει το παιδί στη μάθηση και στην εξέλιξη. Οι αρχές της βιωματικής μάθησης, διάδραση και επικοινωνία θεωρώ ότι διαπνέουν πολύ τα μεταδεδομένα του ΕΦΤΕΡΠΗ. Τέλος, το ΕΦΤΕΡΠΗ δεν καλεί τον εκπαιδευτικό να διδάξει μόνο τραγούδι, αλλά θεωρώ ότι του ανοίγει δρόμους να διδάξει τα πάντα μέσα από το τραγούδι. Ας δούμε λίγο το interface, όπως λένε οι μουσικοί πληροφορικοί. Η σελίδα του ΕΦΤΕΡΠΗ είναι uterpi.mmb.org.gr. Αυτή είναι η σελίδα του ΕΦΤΕΡΠΗ, τραγούδια για εκπαιδευτική χρήση, ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο. Έχουμε κάνει προσπάθεια να μεταφράσουμε αρκετά τραγούδια και στα αγγλικά, όπως θα σας πω και στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή έχει γύρω στις 150 εγγραφές τραγουδιών. Γύρω στο 45 έχουν μεταφραστεί και στα αγγλικά, αλλά είμαστε στη διαδικασία μεταφόρτωσης και άλλων δεδομένων, τα οποία ακολουθούν τις εξής σειρές. Μπορεί κάποιος να πλοηγηθεί από αναεκπαιδευτικό επίπεδο, ανατίτλο τραγουδιού, δημιουργό, εκδήλωση γεγονός, δηλαδή κάποια που θέλουμε, ειδικά για τα Χριστούγεννα ή ειδικά για το καλοκαίρι. Σχετιζόμενα μαθήματα, γιατί η διαθεματικότητα πάλι είναι κάτι που διαπνέει πολύ το σχολικό πρόγραμμα, τη σχολική ζωή, οπότε δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό.
Σας δίνω δύο παραδείγματα από τεκμήρια. Ένα παράδειγμα, το πρώτο είναι η Χο. Είναι ένα τραγούδι της Μέσης Κοκκίδου, στίχη και μουσική της Μέσης Κοκκίδου, σχετικά πρόσφατο του 2007, όπου έχουμε τη γλώσσα, συντελεστής, περιγραφή του υλικού, από ποιο βιβλίο ή δίσκο προέρχεται. Αυτό είναι από το βιβλίο της Μέσης Κοκκίδου 28, λίγο παιχνιδιάρικα ποίηματα, το εκδόσεις Ορίων. Γράφουμε λέξεις κλειδιά, ώστε μπορεί ο εκπαιδευτικός να ψάξει ένα τεκμήριο και μόνο με τις λέξεις. Εκπαιδευτικό επίπεδο, προσχολική αγωγή ή νηπιαγωγείο, γράφουμε εδώ. Τόπος δημιουργίας Ελλάδα, τονικότητα Ελλάσσονα, εκπαιδευτικό επιδιωκόμενο κοινό, μουσικό μέτρο 4 τέταρτα, αριθμός φωνών, πρώτες λέξεις, που συνήθως είναι η πρώτη φράση του τραγουδιού, γιατί μπορεί να είναι διαφορετική από τον τίτλο του τραγουδιού, φωνητική έκταση. Και αρχίζουμε σε πιο μουσικοπαιδαγωγικά δεδομένα, όπως είναι οι ψυχοπαιδαγωγικοί στόχοι που μπορεί κάποιος να αναπτύξει. Ανάπτυξη ερευνητικής διάθεσης, συγκέντρωση και προσοχή, έλεγχος της κίνησης, μεταφορά της γνώσης. Πάμε στους μουσικούς στόχους, που μπορεί να είναι ο έλεγχος της φωνής, η εκμάθηση τετράσιμου ρυθμού, η ανάγνωση και γραφή του μισού παρεστηγμένου, αρπίσματα, συμβόλα δυναμικής, ενεργητική ακρόαση κλπ. Αλλά δίνουμε και ιδέες διδασκαλίας για τον εκπαιδευτικό. Φωνητικές ασκήσεις, εκτέλεση του τραγουδιού με διαφοροποίηση στην ένταση, πρώτα φόρτα μετά πιάνο, στις λέξεις της ηχούς, συζήτηση για το φαινόμενο της ηχούς και παραλληλισμός με την κίνηση μιας μπάλας που χτυπά σε ένα τοίχο και διανύει μια μικρότερη απόσταση στην επιστροφή της. Φωνητικοί πειραματισμοί, ώστε γενικά είναι διάφορες ιδέες διδασκαλίας. Αν δείτε προσεκτικά, είναι περισσότερες από αυτές που συνήθως κάνει ο εκπαιδευτικός, προλαβαίνει μέσα σε μία τακτική ώρα. Αυτό το κάνουμε για τον εξής λόγο. Για να μπορεί να επιλέξει ο εκπαιδευτικός τι θα κάνει, ανάλογα με το επίπεδο που έχει μπροστά του, τις τάξεις, τα ενδιαφέροντα, ανάλογα με τα δικά του ενδιαφέροντα και τους εκπαιδευτικούς του στόχους, να του δώσουμε έναυσμα να σκεφτεί περισσότερα πράγματα και να του δώσουμε έτσι προτάσεις για να κάνει συνδέσεις, όπως διαθεματικές συνδέσεις, ο ήχος, συμμετρία, συμβολισμός, πόσα πολλά μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Πάρα πολλές δραστηριότητες. Πώς μπορούμε να το συνδέσουμε με τη μελέτη του περιβάλλοντος, με τη φυσική αγωγή. Οπότε αυτό δίνει κάποιες ιδέες, θεωρώ πολλές ιδέες και θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος διαβίου μάθησης για τον εκπαιδευτικό. Δηλαδή, ανταλλάσσοντας αυτές τις απόψεις, που ξέρω ότι και ο κάθε εκπαιδευτικός θα είχε πολλές ιδέες για κάθε τι να προτείνει, προσπαθήσαμε έτσι συνοπτικά να αναφέρουμε αρκετές ιδέες, ώστε να διευρύνουμε λίγο και τους ορίζοντές μας όλοι. Και μετά ακολουθούν τα ψηφιακά αρχεία του τραγουδιού, που είναι σε μορφή XML, Finale, MuseScore, PDF και MP3. Ο λόγος που υπάρχουν σε όλες αυτές τις μορφές και δεν βάλαμε απλά ένα PDF είναι για να μπορεί ο εκπαιδευτικός είτε με MuseScore που είναι ελεύθερης πρόσβασης είτε με Finale που θεωρώ ότι είναι το πιο διαδεδομένο, βέβαια δεν έχουμε βάλει το συμπέλους, αλλά δεν πειράζει, δεν τελειώναμε με όλα αυτά. Μπορεί κάποιος να κατεβάσει την παρτιτούρα, να την επεξεργαστεί, να διορθώσει κάποια τυχόν λάθη που θα βρει, να αλλάξει τονικότητα, να δημιουργήσει ενορχιστρώσεις. Δηλαδή να δημιουργήσει το δικό του υλικό βασισμένο σε αυτό που του παρέχει η πλατφόρμα. Και φυσικά υπάρχει και MP3, που βέβαια δεν είναι τραγουδισμένο το τραγούδι, είναι η ηλεκτρονική μορφή του. Οπότε θα έχετε κάποια επίοικια, απλά μας δίνει μια μελωδική, έτσι, πώς πάει η μελωδία του. Δίνω και και η παρτιτούρα που την έχουμε βάλει σε αυτή τη μορφή του τραγουδιού. Δίνω και άλλο ένα παράδειγμα, που είναι για δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το τραγούδι «Ο αρχηγός» του Μάνου Λοΐζου σε στίχους Λευθέρη Παπαδόπουλου. Ακολουθούν πάλι το ίδιο πρότυπο, ίδιες κατηγορίες, αλλά εδώ, όπως θα δείτε, έχουμε λίγο πιο σχόλια, πιο δύσκολα θα λέγαμε, που αναφέρονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εδώ συνδέεται πολύ και η κριτική μάθηση που θα αναφερθώ λίγο στη συνέχεια, αλλά και δεξιότητες άτυπης μάθησης. Τα πρώτα μεταδεδομένα που μπορεί κάποιος να το συνδέσει με τη 17 Νοέμβρη, την εκδήλωση που πιθανόν και στο σχολείο.
μονόφωνο, φτιάχνουμε καπέλα από χαρτί πρώτες λέξεις και πάμε σε ψυχοπαιδαγωγικούς στόχους, όπου έχουμε, μπαίνουν θέματα ιστορικής συνείδησης, ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικότητας, σε μουσικούς στόχους που έχουμε παρεστημένες νότες, διάστημα πέμπτης κατιών, αλλαγή 100 έτων με όγκο, εκφραστική χρήση της φωνής, δημιουργία ηχοεικόνες κτλ. Αλλά και ιδέες, διδασκαλίες που μπορούμε να δημιουργήσουμε συζητήσεις με τα παιδιά, που αυτό θεωρώ ο στόχος της μουσικής δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ότι δεν διδάσκουμε μόνο μουσική, διδάσκουμε τα πάντα μέσα από το τραγούδι και τη μουσική. Και ταυτόχρονα διαθεματικές έννοιες, σχετιζόμενα μαθήματα και τα ψηφιακά του αρχεία. Και η παρτιτούρα του τραγουδιού. Φυσικά είχαμε το δίλημα, θα έχουμε ενορχιστρωμένες παρτιτούρες, θα έχουμε παρτιτούρες με συνοδεία οργάνου. Στα περισσότερα ακολουθήσαμε την μονόφωνη παρτιτούρα του τραγουδιού, της φωνής. Σε κάποια έχουμε βάλει και ενορχιστρώσεις, όπως του Νίκου Θεοδωρίδη, ή κάποια που μας παραχώρησε ο εκδοτικός οίκος ΝΑΚΑ, της Λιλιπούπολης κτλ. Θα αναφερθώ σε 4 παραδείγματα, συνοπτικά, κάποιων μουσικοπαιδαγωγικών τάσεων που προσέξαμε και αποτυπώσαμε μέσα στο αποθετήριο και τα μεταδεδομένα του. Αυτά είναι η κριτική σκέψη, η άτυπη μάθηση, η διαθεματικότητα και η ρητεία πολυτεχνικότητα. Φυσικά πολλά μπορεί να πει κανείς για το κάθε τι από αυτά, αλλά θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, σεβόμενη το χρόνο όλων. Η κριτική σκέψη είναι μια ανάγκη, θα έλεγα, της σύγχρονης εκπαίδευσης, καθώς δεν φτάνει η μετάδοση γνώσεων, δεν φτάνει η μετάδοση δεξιοτήτων στα παιδιά, αλλά θεωρώ ότι στόχος της εκπαίδευσης είναι να κάνει τα παιδιά σκεπτόμενους και ενεργούς πολίτες. Αυτό γίνεται την πρωτοβάθμια και την προσχολική ηλικία. Πώς μπορεί να καλλιεργήσουμε ως εκπαιδευτική τη συνείδηση, την κριτική σκέψη και τη συνείδηση των παιδιών. Γίνεται μια στόχος, πάντα αυτό που βοηθάει στην κριτική σκέψη είναι η καλλιέργεια της επικοινωνίας, η ερμηνεία των δεδομένων με συσχετισμούς στη σύγχρονη ζωή, δηλαδή ερωτήσεις του τύπου «Τι μας λέει το τραγούδι?» Τι θεωρείς ότι είχε στόχο να πει ο ποιητής ή ο στιχουργός ή ο μουσικός συνθέτης. Δηλαδή να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να αποκωδικοποιήσουν και να ερμηνεύσουν την πληροφορία που παίρνουν. Αυτό γενικά θεωρώ ότι είναι στόχος της εκπαίδευσης και ότι η υπερπληροφόρηση θέλει μια βοήθεια από μέρους μας ώστε να κάνει τον μαθητή σκεπτόμενο στο πώς θα τη χρησιμοποιήσει. Να εμπλέξει την όποια πληροφόρηση του δίνει με τις δικές του μουσικές εμπειρίες και γνώσεις. Ναι, θέλουμε τα παιδιά να μας λένε τις γνώσεις του. Θέλουμε τον κάθε εκπαιδευτικό να βγάλει τις δικές του δυνατότητες, που μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές, γιατί αυτό θα θυμούνται τα παιδιά φεύγοντας από το σχολείο. Η κριτική σκέψη πώς αποτυπώνεται στο ευθέρπι. Με δραστηριότητες όπως το να διδάξουμε τους μαθητές να σκέφτονται κριτικά μέσα από διαδικασίες που βασίζονται στο διάλογο και στη μόνιμη αντιπαράθεση. Ανοιχτές ερωτήσεις, συζητήσεις, διδακτικά σενάρια. Η κριτική σκέψη συναντά τη δημιουργικότητα μέσα από την αξιολόγηση των μουσικών ιδεών και των έργων που οι μαθητές ακούνε, εκτελούν ή και δημιουργούν. Πάντα είναι πολύ σημαντικό μετά από κάθε παρουσίαση, ενορχίστρωση, σύνθεση, να γίνεται η συζήτηση, η αξιολόγηση του έργου. Αυτό βοηθάει τα παιδιά να θέσουν στόχους για την επόμενη, την εξέλιξή τους, αλλά και να δούνε πού είναι. Ενθάρρυνση των παιδιών να προσεγγίσουν τις λειτουργίες της μουσικής μέσα από πολλές οπτικές γωνίες. Να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορεί να πέσουν μουσικά όργανα, αλλά καταλαβαίνουν μουσική, αισθάνονται, διασκεδάζουμε τη μουσική, δηλαδή να καταλάβουμε την πολλαπλότητα της μουσικής στη ζωή μας. Να συζητούν και να διερευνούν μουσικά προβλήματα, να καταλήγουν σε λύσεις βάσει τεχνηρίωσης. Να αποφασίσουν με άλλα κριτήρια για τη μουσική που θα επιλέγουν να ακούν και να παίζουν. Δηλαδή αυτό σημαίνει να κάνουμε κριτικούς ακροατές. Να συζητούν για το νόημα του φτασκόμενου τραγουδιού, το συσχετισμό του με παλαιότερες ή σύγχρονες περιστάσεις, την έκφραση προσωπικών απόψεων των παιδιών, την αναφορά σε θέματα του ενδιαφέροντος.
Κάθε παιδί δικαιούται να έχει διαφορετική γνώμη. Ας δούμε πώς για την άτυπη μάθηση, πολύ αγαπημένη περιοχή έρευνας, θεωρώ τελευταία στη σύγχρονη μουσική εκπαίδευση. Ευτυχώς οδηγήθηκαμε μέσα στην άτυπη μάθηση, μέσα από την αναγνώριση της σημασίας του ελεύθερου παιχνιδιού στη ζωή μας, που ήταν ένας τομέας σύγκλησης των ενδιαφερόντων της εθνομουσικολογίας και μουσικής παιδαγωγικής. Αναγνωρίσαμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι μουσικής μάθησης εκτός σχολείου, πολλές μουσικές εμπειρίες και τρόποι μάθησης. Σήμερα, λοιπόν, η μάθηση οφείλει να μετασχηματιστεί. Η μάθηση πρέπει να αρχίσει και άλλους τρόπους, να ανοίξει στο ότι δεν μαθαίνουμε μόνο τυπικά, με ένα ορισμένο εκπαιδευτικό πλάνο, εκπαιδευτική μέθοδο, στόχο που ορίζει ο εκπαιδευτικός, αλλά πρέπει και τα παιδιά να συμβάλλουν στους στόχους, στους τρόπους μάθησης. Άρα, μιλάμε για ένα συνδυασμό τυπικών και άτυπων μορφών μάθησης. Άτυπο δεν είναι μόνο να μαθαίνω κάτι με το αυτί ή χωρίς παρτιτούρα ή χωρίς την βοήθεια του δασκάλου. Φυσικά χρειάζεται η βοήθεια του εκπαιδευτικού, απλά χρειάζεται η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, ώστε να ενώσουμε καλύτερα τους τυπικούς και άτυπους τρόπους μάθησης, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή από όλων των ειδών τις διδακτικές προσεγγίσεις. Η άτυπη μάθηση πώς ενισχύεται στο εστέρπι, με δραστηριότητες που σχετίζονται με γνωστά και άγνωστα τραγούδια. Μπορεί να έχουμε αναφορά σε παραδοσιακά έθιμα. Μπορεί να έχουμε τραγούδια τα οποία τα παιδιά γνωρίζουν, όπως κάλαντα, παιδικά δημοφιλή, παιδικά τραγούδια. Και όμως μπορούμε να προτείνουμε στα παιδιά αυτά τα τραγούδια που γνωρίζουν να τα βγάλουν μόνα τους σε ένα όργανο μελωδικό. Να κάνουν μια σύγχρονη ενορχίστρωση. Να κάνουν μια πρόταση, μια παραλλαγή αυτής της μελωδίας ή του στίχου. Η παρατήρηση εικόνων και σύνδεση των στοιχείων των εικόνων με το περιεχόμενο του τραγουδιού. Πόσο μπορεί να σχετίσουμε δηλαδή το τραγούδι με τη σύγχρονη εικόνα, βίντεο, τέχνη. Η εκτέλεση του τραγουδιού με μελωδικό όργανο από την παρτιτούρα ή με το αυτί. Η ανάγνωση σολφέζ, η γραφή του μουσικού κειμένου. Ωραία, μία απλή μελωδία που κάποιος την ξέρει, γράψτε την σε παρτιτούρα. Προτείνεται στους μαθητές να βγάλουν τη μελωδία του τραγουδιού σε όργανο με το αυτί, όπως να αναγνωρίσουν ακουστικά ύψους στόγκων και διαστημάτων, να συνθέσουν νέες μελωδίες σε δοσμένους στίχους. Και φυσικά ένα πολύ σημαντικό που καλλιεργείται με την άτυπη μάθηση είναι η συνεργασία των παιδιών. Δηλαδή, πολλοί να δουλεύουμε σε μικρές ομάδες. Για όλους αυτούς τους λόγους που προανέφερα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η διαθεματικότητα. Πάλι πολλοί λόγοι στη σύγχρονη εκπαίδευση για τη διαθεματικότητα, γιατί υπάρχει ανάγκη οι μαθητές να μην εστιάζουν σε μία μονομέρεια στην πληροφόρηση ή να έχουν μια αποσπασματική γνώση, αυτό είναι μαθηματικά, αυτό είναι γλώσσα, αυτό είναι ιστορία, αλλά να έρθουν σε αυτό τον κριτικό διάλογο και τον δημιουργικό διάλογο, ενώνοντας τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους εντός και εκτός σχολείου και από διάφορα μαθήματα με τη μουσική. Στα διαθεματικά προγράμματα σπουδών, η γνώση εμφανίζεται ανοιχτή, εμφανίζεται ενοποιημένη, συσπηρωμένη γύρω από ερωτήματα, ζητήματα και προβλήματα. Όπως έχουν δομηθεί πάνω από έννοιες διαθεματικές, οι οποίες βοηθούν τον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει συνδέσεις. Για παράδειγμα, ο χρόνος. Πόσες συνδέσεις μπορούμε να δημιουργήσουμε, χρόνος, με το τραγούδι, με το τέμπο, με την ιστορία, όχι μόνο της μουσικής και την ιστορία του έθνους. Με το χρόνο σαν φυσική έννοια. Εμείς επιδιώκουμε τα διαθεματικά αναλυτικά προγράμματα καταργούν τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσιο οργάνωση της γνώσης και προτείνουν τη γνώση ως ενιαία ολότητα. Φυσικά δεν έχουμε φτάσει στα διαθεματικά προγράμματα όπως ορίζει η βιβλιογραφία, που σε αυτή την περίπτωση θα σημαίνει ότι δεν έχουμε διακριτά μαθήματα στο ορολόγιο πρόγραμμα, αλλά έχουμε μόνο συνδυασμούς. Αλλά έχουμε μία χαλαρή διαθεματικότητα ή διεπιστημονικότητα, θα λέγαμε, που πρέπει να τη στηρίξουμε. Γιατί αυτό
καλλιεργεί την ικανότητα των παιδιών για μεταφορά γνώσης. Δηλαδή, να μπορούν να αξιοποιούν ό,τι μάθουν σε ένα τομέα γνώσης, να τον μεταφέρουν σε έναν άλλον. Μέσα από τις έννοιες πολιτισμός, χρόνος, χώρος, ήχος, δομή, σύστημα, συμβολισμός, επικοινωνία, άτομο, ομάδα, αλληλεπίδραση, εξάρτηση, μεταβολή, εξέλιξη, σύγκρουση, αντίθεση, παραλλαγή, ομοιότητα, διαφορά, συμμετρία, ισορροπία, παράδοση, τυχαίο, υπερβολή και χιούμορ, μπορούμε να, και να αναπτύξουμε συνδέσεις με πολλούς άλλους τομείς μάθησης, αλλά και να προκαλέσουμε συζητήσεις, άρα την κριτική σκέψη των παιδιών και άρα άλλους τρόπους μάθησης. Προχωράμε και στη διαπολιτισμικότητα, που πάλι είναι μία ανάγκη των καιρών. Είναι μία ανάγκη που προέκυψε από την πολυπολιτισμικότητα, δηλαδή την μεγάλη μετανάστευση των λαών. Άρα η διαθεματικότητα, αυτό που προτείνει, είναι να παρέχουμε όχι απλά μία ποικιλία μουσικών παραδόσεων, δηλαδή τραγούδια από διαφορετικούς πολιτισμούς, αλλά να τολμήσουμε να κάνουμε συνδέσεις, αναλύσεις, συνδυασμούς. Δηλαδή, για να δούμε πώς χρησιμοποιείται η φωνή στην Ανατολική Μεσόγειο. Παίρνουμε παραδείγματα από την Βουλγαρία, από την Τουρκία, από ένα σώρο πολιτισμούς, από την έχουμε τα τέλεια, τις κυπριακές φωνές. Έχουμε, δηλαδή, μέσα από συγκεκριμένες έννοιες, να καταλάβουν τα παιδιά τη χρήση της φωνής σε κάθε πολιτισμό. Αυτό θεωρώ ότι είναι και η σύγχρονη πρόκληση της διαπολιτισμικότητας, ότι μας έχει οδηγήσει στο να μπούμε σε βάθος στους μουσικούς πολιτισμούς. Όχι απλά να διδάξουμε ένα τραγούδι από έναν άλλον λαό, αλλά να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι θέλει να πει το τραγούδι αυτό σε αυτόν τον πολιτισμό, φυσικά κατά το μέτρο των δυνατοτήτων. Τέλος, να πω ότι η διαπολιτισμικότητα δεν είναι απλά μουσική άλλων λαών, είναι μια πολιτική πράξη, γιατί βοηθούμε τους μαθητές μας να σεβαστούν τους άλλους λαούς, να σεβαστούν τη διαφορετική γνώμη και το κάθε τι διαφορετικό. Είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή που έχουμε μέσω της μουσικής, να καλλιεργήσουμε την ανοχή και την εκτίμηση του διαφορετικού. Πώς αντικατοπτρίζεται η διαπολιτισμικότητα στο ευτέρπι? Επαφή με άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς. Όσο το δυνατόν πιο πολύ κατανόηση του τι σημαίνει το τραγούδι σε έναν άλλο πολιτισμό. Να αντιπαραβάλει κομμάτια ξένα με δικά τους. Να αλλάξουν στίχους σε, παράδειγμα, αγγλικά τραγούδια. Να μελετήσουν κάποια τραγούδια άλλων πολιτισμών. Δίνεται έμφαση δηλαδή στις τοπικές παραδόσεις, που θεωρώ ότι είναι το κύτταρο της μουσικής δημιουργίας, της λαϊκής παράδοσης. Να τολμήσουν τα παιδιά να δουν τα παραδοσιακά τραγούδια, ακόμα και να τολμήσουν κάποιες παραλλαγές αυτών, αλλά και μια νέα φρέσκια προσέγγιση στο παραδοσιακό τραγούδι. Για παράδειγμα, η ενορχιστρώση στα παραδοσιακά τραγούδια είναι μια νέα, θεωρώ, προσέγγιση που κατά τη γνώμη μου πολύ ωφελεί τη διαπολιτισμικότητα. Φυσικά, ακόμα και το ότι ένα μέρος αυτού του υλικού μεταφράστηκε στα αγγλικά, με στόχο να γίνει κατανοητό, να γίνει προσβάσιμο σε χρήστες άλλων λαών που θέλουν να μάθουν ένα ελληνικό τραγούδι και δεν βρίσκουν την παρτιτούρα, ή και να βρουν την παρτιτούρα θα είναι στα ελληνικά και δεν θα είναι σε transliterated, σε μεταγραφή δηλαδή. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό βήμα. Κλείνοντας, όπως είδατε, να αναφέρω ότι η μουσική πληροφόρηση και η μουσική παιδαγωγική θεωρώ ότι έχουν στόχο να συμβάλλουν σε μια διεύρυνση, όχι μόνο του ρεπερτορίου και των ιδεών, όλα αυτά με στόχο πάντα να συμβάλλουν στις ανθρωπιστικές επιστήμες, στον άνθρωπο, στο παιδί και στον πολιτισμό. Κλείνοντας, θα θέλαμε να ζητήσουμε να σας ενημερώσουμε ότι το ευτέρπι είναι ανοιχτό σε προτάσεις, σε υλικό που μπορεί κάποιος να μας στείλει. Μόνο επειδή θα θέλαμε να εντρυφήσετε λίγο σε αυτό το υλικό, να δείτε τους τρόπους που γράφουμε, τα στοιχεία, τα δεδομένα του, τις παρτιτούρες του, και όποιος θέλει να μας στείλει υλικό, είμαστε πολύ ανοιχτοί σε αυτό, αρκεί να δημιουργήσει κάποια, να,
όσο πιο μπορεί να μας βοηθήσει στα μεταδεδομένα. Φυσικά όλα γράφοντας, αν θέλετε, μία καρτέλα σαν αυτές που σας έδειξα με τα δύο παραδείγματα. Φυσικά όλα αυτά θα περάσουν από επιμέλεια της μουσικοπαιδαγωγικής ερευνητικής ομάδας, αλλά θα ήταν μεγάλη μας χαρά να συμβάλλετε και εσείς στη διεύθυνση του ρεπερτορίου. Να σας πω ότι μόνο μέσα από τη συνεργασία, όπως ξεκίνησα και στην αρχή, θεωρώ ότι μπορούμε να εξελίξουμε τη δουλειά μας και τους μαθητές μας και γενικά τη μουσική εκπαίδευση. Και να σας, επίσης να σας πω δύο λόγια για την Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, η οποία και αυτή με χαρά περιμένει και είναι ανοιχτή για προτάσεις και νέα μέλη. Είναι η Επιστημονική Ένωση, Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, παράρτημα της ΣΥΣΜΕ στην Ελλάδα, το οποίο μπορείτε να γίνετε μέλη, μπορείτε να πλοηγηθείτε στη σελίδα τους που είναι www.eme.gr, μπορείτε να κατεβάσετε το δωρεάν υλικό που διατίθεται όπως πρακτικά προηγούμενων συνεδρίων ή πολλά άρθρα από το περιοδικό Μουσικοπαιδαγωγικά που είναι ελληνικό ακαδημαϊκό περιοδικό. Μπορείτε να γίνετε μέλη και να έχετε περισσότερη πρόσβαση και θα χαρούμε γενικά να χρησιμοποιήσετε το ΕΣΤΕΡΠΗ, να το βρείτε, θα θέλαμε πολύ να το βρείτε χρήσιμο εργαλείο και να μας στείλετε τα σχόλιά σας και νέο υλικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ την εκθεωρήτρια κυρία Γεωργία Νεοφύτου για αυτή την ευκαιρία που μου έδωσε να σας μεταφέρω την εμπειρία μας από το ΕΣΤΕΡΠΗ και ευχαριστώ και τους άξιους συνεργάτες της που κάνουν το όραμα της πραγματικότητα και θα χαρώ κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ ιδιαίτερα τη δική σου συμβόλη. Γιατί χωρίς τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου δεν θα γινόταν αυτή η σύνδεση. Απλά μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Ευχαριστούμε, έχω πει ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ για... Είχα πει αλλά δεν έχω ακουστεί, είχα πρόβλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για, αυτή, για όλα όσα μας έχεις πει που είναι εξαιρετική δουλειά από ό,τι βλέπω που γίνεται. Απλά μια ερώτηση ως προς το πώς μπορούμε να συνδράμουμε ως Κύπρος, ως εκπαιδευτική εδώ, ως μουσική, πώς μπορούμε να συνδράμουμε ας πούμε το υλικό που πρέπει να στείλουμε, πού πρέπει να το στείλουμε, με ποιο τρόπο, ποια είναι η διαδικασία αυτή. Μπορείτε να το στείλετε είτε στην πλατφόρμα του ΕΣΤΕΡΠΗ που υπάρχει email για αποστολή, είτε στο δικό μου το email. Στο ζωή, στο Διονυσίου@gmail.com, αυτό που φαίνεται τώρα. Διονυσίου@gmail.com. Πολύ ωραία. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν στείλετε και ό,τι στείλετε, να είναι όσο το δυνατόν σε μορφή, όχι μόνο όχι PDF, να είναι σε μορφή finale news score ή XML, ώστε να τα μπορούμε να τα επεξεργαστούμε. Και όσο είναι δυνατόν να συμπληρώσετε και άλλα στοιχεία τα μεταδεδομένα του. Δηλαδή θα ήταν για μας ιδιαίτερα χρήσιμο κάποιο υλικό που αγαπάτε, που έχετε χρησιμοποιήσει, να μας γράψετε αυτή την εμπειρία σύμφωνα με τα μεταδεδομένα του ΕΣΤΕΡΠΗ, ακολουθώντας αυτό το πρότυπο. Ωραία, για να είναι και μετά εύκολα να μπορεί να το κάνεις search και να βρεις αυτό που θέλεις πιο εύκολα μέσα στην ιστοσελίδα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον για αυτό για τη συνεργασία που ζητάς, γιατί είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλοι μας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα με πάρα πολλά πλεονεκτήματα για την εκπαίδευση. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά και θα είμαι στο πλευρό σας και όπως και οι άλλοι άξιοι ακαδημαϊκοί συνεργάτες μου, πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε καλύτερα στο μέλλον της καλύτερης μουσικής εκπαίδευσης. Ευχαριστούμε, Ζωή. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.